Ευρωθήκαμε εδώ με ένα και μοναδικό σκοπό. Να κάνουμε γνωστά τα προβλήματά μας όχι μόνο στην τοπική κοινωνία. Να τα φωνάξουμε δυνατά και να τα ακούσουν όλοι σε όλη την Ελλάδα. Και να απαιτήσουμε από την πολιτεία οριστικές λύσεις, δίχως μισόλογα και υπεκφυγές. Και σε αυτόν τον δίκαιο αγώνα μας θέλουμε συμπαραστάτες όλους εσάς, γιατί τα χρονίζοντα προβλήματα των αγροτών αγγίζουν κάθε κοινωνική ομάδα, κάθε κύτταρο της ελληνικής κοινωνίας. Φίλες και φίλοι, συνοδοιπόροι στον αγώνα μας, εδώ και 8 ημέρες βρισκόμαστε στον μπλόκο της Νίκαιας. Ένα μπλόκο που σαν κύριο χαρακτηριστικό του έχει την ενότητα και μοναδικό του σκοπό την πίεση για την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων μας, ώστε να μείνουμε στα χωράφια, να συνεχίσουμε να παράγουμε και να κρατάμε ζωντανό τον κυριότερο τομέα παραγωγής της χώρας, τον πρωτογενή, τον τομέα της αγροτιάς και των κτηνοτρόφων. Τώρα όλα αυτά κάποιοι μας ειρωνεύτηκαν και μας κατηγόρησαν ότι δήθεν στείνουμε υποκινούμενους αγώνες και κινητοποιήσεις. Εμείς εδώ, με βροντερή φωνή, χωρίς λεκτικές επιβολές και με λόγια σταράτα, απαντάμε ότι ο μόνος υποκινητής των κινητοποιήσεών μας είναι τα άλλοι τα προβλήματα της αγροτιάς. Αυτά μας έβγαλαν μαζικά στους δρόμους, ενωμένους και αποφασισμένους. Είναι η τεράστια αύξηση της τιμής στα λιπάσματα. Είναι η εξωφρενική και πέρα από κάθε λογική αύξηση του ρεύματος και του πετρελαίου. Είναι ο αναχρονιστικός, ο ξεπερασμένος εδώ και χρόνια κανονισμός του ΕΛΓΑ που αφήνει χωρίς αποζημίωση χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών, που αφήνει χιλιάδες αγρότες στο έλεος των ακραίων καιρικών φαινομένων. Εδώ και χρόνια, με συνεχείς δράσεις, διαμαρτυρίες και αγωνιστικές παρεμβάσεις, κάναμε γνωστά τα δεκάδες προβλήματά μας και τις δυσλειτουργίες στη γεωργική παραγωγή στις εκάστοτε κυβερνήσεις. Είναι σαφές πλέον σε εμάς τους αγρότες ότι οι κυβερνήσεις δεν έχουν πλέον κανένα δικαίωμα να επικαλούνται άγνοια των προβλημάτων μας. Πρόκειται για εθελοτυφλία, για ξεκάθαρη αδιαφορία η οποία οδηγεί σε εξαθλίωση τους αγρότες και σε μαρασμό των πρωτογενή τομέα παραγωγής. Να θυμίσω, φίλες και φίλοι συνοδοιπόροι στον αγώνα, ότι λίγα χρόνια πριν από την προηγούμενη κυβέρνηση καταργήθηκε η επιστροφή φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο αξίας 178 εκατομμυρίων ευρώ, όταν η τιμή του πετρελαίου ήταν πολύ χαμηλότερη από τη σημερινή. Την προηγούμενη κιόλας προεκλογική περίοδο, από τούτε εδώ την πλατεία, ο σημερινός πρωθυπουργός ανακοίνωνε αφορολόγητο πετρέλαιο στους αγρότες. Σήμερα καλούμαστε να πληρώσουμε 1,50 και 1,60 ευρώ το πετρέλαιο για να καλλιεργήσουμε τα χωράφια μας και το μόνο που εξήγηλε η κυβέρνηση είναι 50 εκατομμύρια ευρώ που θα λάβουν ορισμένοι αγρότες υπό προϋποθέσεις. Την ίδια στιγμή που άλλοι κλάδοι όπως εφοπλιστές, ξυνοδόχοι, κλινικάρχες λαμβάνουν πάνω από 370 εκατομμύρια. Εμείς επιμένουμε και μαζικά διεκδικούμε αφορολόγητο πετρέλαιο για το σύνολο των αγροτών. Οι τιμές στα αγροτικά μέσα και εφόδια, ιδιαίτερα στα λιπάσματα, έχουν ανέβει 2 και 3 φορές πάνω. Και όλοι διερωτόμαστε πώς μπορεί ο αγρότης να αγοράσει ένα λίπασμα που κόστιζε 350 ευρώ τον τόνο και σήμερα η τιμή του ξεπερνά τα 1000 ευρώ. Θεωρούμε βέβαιο πλέον ότι οι καλλιέργειες θα μείνουν χωρίς λίπασμα ή στην καλύτερη περίπτωση θα υπολιπανθούν, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραματικά η αναμενόμενη παραγωγή. Ζητάμε επίσης αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ ώστε ο οργανισμός να αποζημιώνει την παραγωγή άμεσα και στο 100% για όλα τα ζημιογόνα αίτια με επαρκή κρατική χρηματοδότηση. Χρηματοδότηση που έπρεπε βάσει νόμου να καταβάλει το κράτος κάθε χρόνο στην ΕΛΓΑ από το 2011 και μετά. Και βέβαια έρχεται ως ταφόπλακα η ρήτρα αναπροσαρμογής στην ηλεκτρική ενέργεια.